Κάθομαι καλά γιατί είναι αφιερωμένο το ντύσιμο όλο. Φίλες και φίλοι, στον αγαπημένο μου Νίκο Μουτσινά. Νίκο μου, με έχεις σήμερα, με έχεις αύριο, μετά όπου με βρεις. Λοιπόν, για κάντε το για τον Νίκο μου, γιατί πάντα λέει τα καλύτερα λόγια. Λοιπόν, για κάντε το, Νίκος Μουτσινάς, το περιμένει το ντύσιμο, είναι αφιερωμένο και ένα μεγάλο φιλί, σ' αγαπώ και το ξέρεις. Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Μίλησέ μου. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Θα είναι λίγο τα νεύρα τσαταλάκια, είναι και η Πανσέλινος, επηρεάζει τους πάντες, ακόμα και αυτούς που δεν το πιστεύετε, γιατί είναι πολύ οι δονήσεις δυνατές. Εμείς είμαστε μαζί σας για να κάνουμε την καλύτερη παρεούλα πάντα όπως κάνουμε. 211-212-2069, 211-212-2069, το τηλέφωνο επικοινωνίας να ακούσουμε την φωνούλα σας και γλυκιά και άγρια και προβληματισμένη και απροβλημάτιστη. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Social media τα ξέρετε, τα έχετε μάθει πλέον, απ' έξω και ανακατοτά και μίλησέ μου papakitvopen.gr το email μας. Πάω στην παρέα μου και μετά θα πω το θέμα γιατί έχω δύο κυρίες, κούκλες, μορφωμένες και με πολύ καλό χαρακτήρα. Και χαίρομαι πολύ που είναι και οι δύο εδώ πέρα στο Μίλησέ μου. Αγγελική μου, είσαι τριανταφυλλένια, γλυκιά και όμορφη, όπως πάντα. Είσαι υπέροχη, όπως κάθε φορά, έτσι. Σε ευχαριστώ. Και την αγαπημένη μας Αλεξάνδρα Αθανασίου, που τα έχουμε πει τηλεφωνικά, Αλεξάνδρα μου. Βεβαίως. Είσαι δικηγόρος. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα μαζί μας. Και εγώ. Είσαι στη δουλειά σου καταπληκτική. Είσαι ένας άνθρωπος που αγωνίζεσαι με αυτό το οποίο έρχεται κάποιος και σου λέει το πρόβλημά του και βρίσκεται πάντα τις καλύτερες νομικές λύσεις. Έτσι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα θα συζητήσουμε την ανοχή, την υπομονή που κάνουμε σε μία σχέση ή σε ένα γάμο όταν υπάρχουν παιδιά. Και λέω σχέση γιατί δεν είναι όλοι παντρεμένοι, δεν είναι όλα τα ζευγάρια, υπάρχει και το σύμφωνο συμβίωσης, υπάρχουν και άλλες σχέσεις. Όταν υπάρχουν παιδιά και υπάρχει απιστία στο ζευγάρι και ο ένας από τους δύο κάνει υπομονή, αν έχετε γιατί υπάρχουν συμφέροντα οικονομικά, υπάρχουν ανασφάλειες, βάζει προτεραιότητα πάνω απ' όλα τα παιδιά του και μετά τη ζωή του. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εδώ. Αγγελική μου, το ψυχολογικό κομμάτι θα μας το πεις. Ναι. Η Αλεξάνδρα, μιλάμε στον Νικό Αλεξάνδρα μου γιατί γνωριζόμαστε, γι' αυτό σε αποκαλώ με το επίθετο στο πληθυντικό. Το νομικό πλαίσιο πόσο μπορεί να μας βοηθήσει. Φυσικά. Και όταν πέφτουμε ψυχολογικά, τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αυτό συμβαίνει σε ένα γάμο ή σε μία σχέση, να ανεχόμαστε την απιστία, το οποίο όπως και να το κάνουμε, είναι μία υποβάθμιση στον εαυτό μας. Είναι μία δυσάρεστη, ανήθικη πράξη την οποία τη δεχόμαστε. Η απιστία κάπως ξεκινάει, έτσι. Συνήθως ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καλή επικοινωνία ανάμεσα στα ζευγάρια και σίγουρα υπάρχει μη ικανοποίηση των αναγκών του ενός ή του άλλου. Όταν έρχεται ένα καινούργιο παιδί στην οικογένεια, το σύνηθες φαινόμενο είναι η σύντροφος, παράδειγμα, να έχει περισσότερες ώρες να απασχολείται με το παιδί και ο σύντροφος να μην δέχεται, να μην το λέει συνήθως, έτσι, να μην δέχεται το γεγονός ότι η γυναίκα αυτή τη στιγμή είναι πιο πολύ απασχολημένη με το παιδί από ό,τι ήταν πριν. Οπότε περιμένει να έχει την ίδια συμπεριφορά από ό,τι είχε νωρίτερα, πριν κάνει το παιδί. Το θέμα είναι ότι όταν γίνεται ένα παιδί και όταν υπάρχει παιδί, το ζευγάρι είναι λογικό να αλλάζουν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες και να αφαιρώσουν λίγο παραπάνω χρόνο στο παιδί, γιατί είναι τα πρώτα του χρόνια. Αλλά φυσικά δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον σύντροφο. Αλεξάνδρα, υπάρχει νομικό πλαίσιο ώστε να προστατεύσει την μάνα, τον πατέρα, ώστε να μην έχει κάποιο πρόβλημα όταν θα κινηθεί νομικά, δικαστικά, με το θέμα των παιδιών όταν υπάρχει απιστία? Φυσικά, η απιστία δεν είναι λόγος ικανός να στερήσει είτε από μια μητέρα είτε από έναν πατέρα τα παιδιά του. Η επικοινωνία μπορεί να ασκείται κανονικά και μάλιστα από τον Οκτώβριο, που έχει ψηφιστεί και ο νόμος για τη συνεπιμέλεια, μπορούν τα ζευγάρια, είτε είναι παντρεμένα είτε είναι με σύμφωνο συμβίωσης, πολύ ωραίο αυτό να ρυθμίσουν ωραίο, ναι, το καθεστώς γονικής μέρημνας, επιμέλειας και επικοινωνίας κατόπιν συμφωνίας ή στην περίπτωση που δεν συμφωνούν, που είναι και οι περισσότερες περιπτώσεις αυτές, γιατί περισσότεροι δεν συμφωνούν στο ποιος θα πάρει την επιμέλεια
πώς τα βλέπουν τα παιδιά, υπάρχουν διάφορες αντιδικίες, αντιδράσεις, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα στην αρχή. Τώρα όμως κατοχυρώνει και τον πατέρα να έχει ισότιμη, αν και ο ίδιος το θέλει, συμβολή στο μεγάλωμα των παιδιών του και να ασκεί και αυτό στη συνεπιμέλεια. Θα τα πούμε όλα, θα τα αναλύσουμε όλα. Εγώ είμαι κατά της ανοχής σε μια εξωσυζυγική σχέση, είναι υποβάθμιση και του εαυτού μας, αλλά και των παιδιών μας και όλη μας της οικογενειακής κατάστασης που ζούμε. Πάμε να δούμε την ιστορία μας τη σημερινή που έχει να κάνει με μία γυναίκα η οποία ο σύζυγός της την απατά, κάνει υπομονή πάρα πολύ για χάρη των παιδιών, βάζει πάνω απ' όλα την οικογένειά της, τα παιδιά της, το οποίο το βρίσκουμε λογικό ότι πάντα όταν κάνουμε, φέρουμε ένα παιδί στον κόσμο, πάνω απ' όλα είναι το παιδί μας και μετά είναι όλα τα άλλα. Αυτό είναι το φυσικό. Τώρα τι γίνεται, αυτό είναι άλλη ιστορία. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα με την δική σας ιστορία που θα τη δούμε εδώ με εσάς και μετά θα βρούμε όλες τις λύσεις πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σωστά για μας αλλά και για τα παιδιά μας. Τι είναι αυτά, τα είχα ξεχάσει. Καλημέρα, μπα. Καλημέρα, αγόρι μου. Τι. Δεν θα έπρεπε να είσαι στη σχολή εσύ αυτή την ώρα. Δεν έχω σήμερα. Α, και γιατί δεν κάτσες να ξεκουραστείς. Εγώ στην ηλικία σου, αν δεν είχα μάθημα, κοιμόμουν μέχρι το απόγευμα. Σου πω ότι δεν έχω σχολή. Έχω κανονίσει κάτι άλλο. Α, τι έχουμε κανονίσει, για πες. Έχω κανονίσει να βγω μια κοπέλα. Αυτά, τέτοια λέγε μου. Για πες μου, πώς είναι. Δεν την έχω δει ακόμη, μόνο από τα social. Α, αυτά η καινούρια μόδα. Ναι, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Ναι. Ωραία. Άρα σήμερα είναι το πρώτο ραντεβού. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Θα με πάρεις τηλέφωνο. Θα μετά. Σε πάρω, αφού θα μου πεις πώς πήγε. Ωραία. Να σου πω. Ισχύει για αύριο. Αύριο, τι έχουμε αύριο. Έλα ρε μπαμπά. Είχαμε πει θα πάμε για γήπεδο. Ναι. Είχα βάλει ένα ραντεβού εκείνη την ώρα. Λοιπόν, καλά, μη μου στεναχωριέσαι. Κάτι θα κανονίσω. Θα κανονίσω να το ακυρώσω και να πάμε. Εντάξει. Άντε. Καλά να περάσεις. Ευχαριστώ. Κοριτσάκι μου, θα μείνεις για καφεδάκι. Με τίποτα, μαμά, βιάζομαι πάρα πολύ. Καλά, εντάξει. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου φέρες τα ψώνια. Εγώ δεν θα μπορούσα να τα σηκώσω. Το ξαναπείς, είναι δυνατόν να σ' άφηνα. Ό,τι θέλεις, θα με παίρνεις τηλέφωνο και εγώ θα στα φέρνω. Κοριτσάκι μου, ξέρεις, μωρέ, όσο μεγαλώνουμε, έχουμε ανάγκη κι εμείς τα παιδιά να μας προσέχουν. Δεν σ' αφήνω με τίποτα. Δεν μου λες, κοριτσάκι μου, έτσι. Πώς περνάς με την κατάσταση που βιώνεις στο σπίτι. Μαμά, τα πράγματα είναι όπως τα ξέρεις. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ναι. Κάνε υπομονή, βρε κοριτσάκι μου, σε παρακαλώ. Τελικά, αυτό που κάνεις είναι το σωστό. Έλα να σε κεράσω ένα καφέ, να γιορτάσουμε την επιτυχία μας. Αδερφέ, φτιάξε μας δυο εσπρεσάκια. Αμέσως. Τα καταφέραμε πάλι. Είμαστε αχτύπητο το δίδυμα. Καλά. Εσύ έπαιξες μεγαλύτερο ρόλο σε όλο αυτό. Εντάξει. Αλλά όταν δυσκόλεψε η δουλειά, έβαλες και εσύ το δαχτυλάκι σου και την κλείσαμε. Να σου πω, το βράδυ τι ώρα να είμαι έτοιμη. Αχ, το βράδυ, να. Ξέχασα να σου το πω, το βράδυ έχω κανονίσει... Τι πράγμα? Έχω κανονίσει με το μικρό να πάμε στο γήπεδο. Δηλαδή πάλι το κυρώνεις. Βρε αγάπη μου, ο μικρός μου παραπονιέται συνέχεια ότι δεν τον βλέπω καθόλου. Και η αλήθεια είναι ότι κι εγώ θέλω να περνάω περισσότερο χρόνο μαζί του. Τον έχω παραμελήσει. Καλά. Έλα, μη μου στραβώνεις τώρα. Τι να σου πω, το ταξιδάκι που σου είχα υποσχεθεί ισχύει. Αυτά κάνεις και με τον πάρεις κάθε φορά. Μωρό μου είσαι.
κάνεις? Καλώς το μου. Έλα, έλα. Κάτσε. Τι κέφια είναι αυτά, ε? Κέφια, ε. Mm. Νομίζω ότι έχω βρει την γυναίκα της ζωής μου. Και τι γελάζε, μαμά? Αγόρι μου. Για την αφέλειά σου. Με κοροϊδεύεις? Όχι, μωρό μου, δεν σε κοροϊδεύω. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι σκέφτομαι κάποια μέρα να την παντρευτώ. Όπως παντρεύτηκε ο μπαμπάς εσένα. Λοιπόν, άσε τις βιασύνες, εντάξει. Ζήσε τη στιγμή και η γάμη τώρα δεν είναι για την ηλικία σου. Εντάξει. Καλά, μαμά, μου φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνεις τίποτα, έτσι. Τίποτα. Πάτα κανονικά, δεν κοιμάμαι. Α, δεν κοιμάσαι. Πώς και έτσι, αφού είναι αργά. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Γιατί δεν είσαι καλά? Μίλησα με το παιδί και... Α. Νιώθω ότι του κόψα τα φτερά. Του κόψα τα φτερά, γιατί τι είπατε? Μου είπε ότι θέλει να κάνει μια οικογένεια σαν τη δική μας. Α, εντάξει. Μια χαρά σου είπε το παιδί. Δεν κατάλαβα. Πού είναι το πρόβλημα? Μια χαρά, ε. Λοιπόν, καλά. Άστε αυτά τώρα. Να σου πω κάτι. Το Σαββατοκύριακο μάλλον θα φύγω για επαγγελματικό ταξίδι. Ρε, πήγαινε όπου θέλεις. Αλλά καληνύχτα. Φώναξες. Τι συμβαίνει? Δεν σε βλέπω σε καλή διάθεση. Δεν είμαι καλά. Πώς να είμαι καλά? Το ξέρω. Ότι ο άντρας μου έχει φύγει διήμερο με τη γυναίκα που με άπατα. Όταν ξέρω ότι εκείνος καλοπερνάει. Σε την εφηβεία του με εκείνη κι εγώ. Εγώ είμαι μόνη μου. Και τι κάνω? Δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Σε παρακαλώ, κάνε λίγο υπομονή. Για την οικογένειά σου. Για το παιδί σου. Είμαι σίγουρη ότι ο Σάκης θα επιστρέψει. Θα το δεις. Και η μαμά μου, η γιαγιά σου, τα ίδια πέρασε με τον άντρα της. Και στο τέλος όλα έστρωσαν, όλα πήγαν καλά. Τι λέει? Θέλω να χωρίσουμε. Δεν το πιστεύω αυτό. Τι έχεις, αγόρι μου, γιατί είσαι αναστατωμένος, τι συμβαίνει? Θυμάσαι την κοπέλα που βγαίνω? Ναι. Μου στείλε μήνυμα να χωρίσουμε. Να χωρίσετε? Ναι. Τόσο καιρό που μου έλεγε θέλω να είμαστε μαζί και τώρα ξαφνικά μου στείλε μήνυμα να χωρίσουμε. Βρε, αγάπη μου, άκουσέ με. Καταλαβαίνω τώρα ότι πονάς, αλλά όταν θα μεγαλώσεις θα έχεις περισσότερες εμπειρίες και θα μπορέσεις όλο αυτό να το διαχειριστείς καλύτερα. Ναι, ρε, μαμά, απλά εγώ την ήθελα τόσο πολύ όπως ο μπαμπάς ήθελε εσένα. Πάω να τη βρω. Πάω να της μιλήσω. Τι έγινε, Ανδρέα, αγόρι μου? Τι μου είπε η μητέρα σου?
Χωρίσατε με την κοπέλα σου. Γιατί? Ναι, παπά, χωρίσαμε. Γιατί βρήκε άλλον. Τι λες τώρα? Εδώ και 2 εβδομάδες μου λέει ότι με αγαπάει και ότι με θέλει. Και ξαφνικά τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα ότι θέλει να χωρίσουμε. Τόσους μήνες μου λέγε ψέματα. Ψέματα, πατέρα. Το καταλαβαίνεις? Ψέματα. Άκουσε με. Δεν αξίζει αυτή η κοπέλα. Δεν αξίζει να επενδύσει συναισθηματικά σε έναν άνθρωπο που σου έχει συμπεριφερθεί έτσι, ακούς? Ναι, όμως δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα από την προδοσία. Και δεν ξέρω αν θα μπορώ να το ξεπεράσω ποτέ αυτό. Όπα, βρε, αγόρι μου. Άκουσε με, κοίταξε με. Είσαι μικρός ακόμα. Θα γνωρίσεις πολλές κοπέλες. Και θα δεις ότι θα βρεις αυτή τη μία και μοναδική που πραγματικά θα αξίζει την αγάπη σου. Λες? Εννοείται, βρε. Εννοείται. Μην μου στεναχωριέσαι. Δεν ξέρω, παπά. Να ξέρεις ότι σ' ακούω σαν πρότυπο. Σ' ακούω πάντα ό,τι πεις, όλες τις συμβουλές. Και στο πρότυπό μου, και εσύ και η μαμά. Σας, κύριε Διευθυντά. Οπα. Λένη, ποιος σεμινά, έχει κόσμο εδώ μέσα, δεν θέλω να μας βλέπουν, έτσι. Μπα, από πότε σε νοιάζει ο κόσμος? Πρώτη φορά μου το λες. Να σου πω, τι έχεις, τι συμβαίνει? Γιατί είσαι απόμακρος τώρα τελευταία? Γιατί νιώθω χάλια. Νιώθω ότι η ζωή μου έχει πάρει εντελώς λάθος δρόμο. Νιώθω ότι είμαι ο χειρότερος πατέρας και σύζυγος του κόσμου. Μας πιάσανε οι τύψεις. Άμα έχεις οικογένεια κι εσύ, θα καταλάβαινες, αλλά... Χρέωσε μου τώρα και την εξωσυζυγική μας σχέση. Λοιπόν, να σου πω για να τελειώνουμε. Όταν σου περάσουνε οι τύψεις, πάρε με ένα τηλέφωνο, ε? Ρητά, κάθισε λίγο. Τι θες? Θέλω να σου μιλήσω. Έγινε κάτι με το παιδί? Όχι. Δεν έχει γίνει κάτι με το παιδί. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Δεν καταλαβαίνω. Ξέρω ότι σου έχω φερθεί πολύ εγωιστικά και ανώριμα. Όμως... συνειδητοποίησα ότι η οικογένεια για μένα είναι το σημαντικότερο πράγμα. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τίποτα. Θέλω από εδώ και μπρος να είμαι το καλύτερο πρότυπο για το παιδί μας. Μάλιστα. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, θέλει χρόνο, έτσι? Το ξέρω. Δεν περνάει με μια συγγνώμη? Και γι' αυτό είμαι έτοιμος να κάνω τα πάντα. Παιδιά, τώρα αυτό θέλει τέτοια ανάλυση. Και το ψυχολογικό που περνάει μια γυναίκα ή ένας άντρας, γιατί είστε και πολλοί άντρες που δέχεστε την απιστία από την σύζυγό σας, την γυναίκα σας, για χάρη των παιδιών ή για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο. Θα τα βάλουμε όλα μαζί μέσα. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και άλλοι λόγοι. Εμείς είδαμε την ιστορία μιας γυναίκας που τραβάει ό,τι τραβάει. Αλλά υπάρχετε και πολλοί άντρες που το βιώνετε, το ζείτε και το έχετε ζήσει. Θα πάμε στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Τι γίνεται με το να ξέρω ότι με απατά ο άντρας μου ή η γυναίκα μου και πώς εγώ πρέπει να το διαχειριστώ για να είμαι και εγώ καλά, αλλά και στο σπίτι μου, όταν έχω πάρει την απόφαση ότι ναι, μένω σε μία σχέση που είναι διαλυμένη? Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντική η ειλικρίνεια. Δηλαδή να φαίνεται ότι πραγματικά έχω μετανοήσει, αλλά και με πράξεις να το δείξω αυτό στην καθημερινότητα. Βάσει κάποιων ερευνών λένε ότι η απιστία μπορεί να ξεχαστεί και μετά από 2 χρόνια. Α. Δεν είναι κάτι απλό, έτσι.
Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μιλήσουν ειλικρινά ένας τον άλλον, ίσως να παραδεχτούν και κάποια πράγματα. Αυτός τέλος που έχει κάνει πιθανότητα να πιστεί. Το είδαμε στη δική μας την ιστορία αυτό. Ναι, αυτό δηλαδή ήταν πολύ. Έκανε αυτοκριτική δηλαδή ο σύζυγος. Βοήθησε. Φάνηκε ότι κατανοεί. Ναι, δεν έβγαλε τρελίες με τη σύζυγο. Ναι, και λέει, τον χτύπησε που τον αποκάλεσε πρότυπο ο γιος του και εκεί ταράχτηκε γιατί πριν ήταν ένας αδιάφορος. Ένας αδίστακτος άνθρωπος που δεν έδινε σημασία καθόλου στη γυναίκα του και στο σπίτι του. Έρχομαι σε σένα, Αλεξάνδρα. Θα έχεις τέτοιες περιπτώσεις. Πολλές. Και από γυναίκες. Και από άντρες. Και από άντρες. Νομικά, πώς εμείς μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι. Αφού λυθεί που δεν λύνεται στις περισσότερες φορές το ψυχολογικό, ναι, καταλήγουν σε εμάς, αλλά πρακτικά θα σας πω ότι όσοι κάνουν αυτή την προσπάθεια και μπορεί να μπουν στη διαδικασία είτε γυναίκες είτε άντρες να ανεχτούν μια απιστία, έχει ημερομηνία λήξη στο χρονικό διάστημα. Δεν το αντέχουν οι περισσότεροι. Εγώ δεν θα το άντεχα αν μου συνέβαινε κάτι τέτοιο και εννοείται θα πήγαινα γιατί όλα είναι ηθικά. Το ηθικό κομμάτι, αν κινηθώ με το ηθικό κομμάτι, νομικά θα δικαιωθώ στο ηθικό κομμάτι? Όχι. Γιατί τις περισσότερες φορές τα δικαστήρια τα ίδια δεν μπαίνουν στη διαδικασία ενός χωρισμού ποιος φταίει ή τι φταίει. Ναι. Αυτό αφορά μόνο τους λόγους διαζυγίου και αν μια γυναίκα η οποία δεν εργάζεται ζητήσει διατροφή. Οπότε υπ' αυτή την έννοια δικαίωση δεν έχουμε. Απλά υπάρχει μια δικαίωση αναφορικά με την διαδικασία, την ακροαμετική διαδικασία που κάποιες γυναίκες θεωρούν ότι δικαιώνονται με το να ρεζιλέψουν, να φέρουν κάποιους μάρτυρες και να αποδείξουν όλη αυτή την κατάσταση την οποία περνούν, η οποία δεν είναι και εύκολη. Ούτε εύκολα διαχειρίζεται. Γιατί το ηθικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο μας χτυπάει. Γι' αυτό θέλει και συμβουλευτική υποστήριξη πολλές φορές. Ναι. Πρέπει να περάσω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Περιμένουμε τις δικές σας ιστορίες ζωής, τις δικές σας εμπειρίες. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το θέμα μας. Μιλήστε μαζί μας στο 2-11-2-12-20-69. Τσουπ, να είμαστε εδώ και πάμε στην τηλεφωνική μας να μην αργούμε. Είναι η Σοφία, 50 ετών. Καλησπέρα, Σοφάκι μου γλυκό. Τζοτζέλα μου, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Είναι καταπληκτική. Πολύ. Ευχαριστούμε, γλυκιά μου. Θέλω, σε παρακαλώ, να σου πω και εγώ τη δική μου ιστορία, γιατί ταυτίστηκα με το βίντεο που μόλις προβάλλετε. Ναι, σ' ακούμε. Εγώ είμαι παντρεμένη σχεδόν 20 χρόνια. Ω, ναι. Και ο σύζυγός μου από τα 20 χρόνια, τα 18 με απατά. 18 χρόνια σαπατά. Ναι, και μάλιστα το τελευταίο διάστημα το κάνει ανοιχτά και προκλητικά, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να με μειώσει και να με δημιουργήσει πρόβλημα μέσα στην οικογένειά μας. Έχουμε αποκτήσει 3 παιδιά και κάθε φορά που μάθαινα για ένα καινούριο, για ένα καινούριο του φλερτ παραστράτημα, ήθελα να ετοιμάσω τη βαλίτσα μου, αλλά σκεφτόμουν τα παιδιά μας πώς θα μεγαλώσουν σε μια χωρισμένη οικογένεια. Φυσικά οι καυγάδες μας είναι συχνό φαινόμενο και δυστυχώς τις περισσότερες φορές μιλάμε μεταξύ μας με υποτιμητική διάθεση και μέσα στο σπίτι είναι σαν να είμαστε αόρατοι. Προσπαθώ κάθε φορά που γυρίζει από μια εξωσυζυγική σχέση να του τραβήξω την προσοχή και να τον κάνω δικό μου. Διότι, Τζορτζέλα μου, δεν σου κρύβω πως δεν θέλω για κανένα λόγο να τον αφήσω σε μια άλλη. Γιατί? Ο σύζυγός μου είναι από μια καλή οικογένεια και με πολλή προσπάθεια και κόπο έχει φτιάξει μια αρκετά μεγάλη περιουσία, την οποία όπως αντιλαμβάνεστε δεν θέλω να την αφήσω στα χέρια καμιάς επιτίδειας που θέλει απλά να μου διαλύσει το γάμο για να γλεντήσει τα λεφτά μας. Δεν ανέχτηκα εγώ τόσα χρόνια τα παραστρατήματά του για να τα χάσω όλα εξαιτίας μιας άλλης γυναίκας. Ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου θα το επιτρέψουμε αυτό. Ίσως καμιά φορά χρειάζεται να κάνουμε τα στραβά μάτια για να έχουμε αυτό που θέλουμε. Α, Σοφία μου, και εκεί που ήθελα να σε περασπιστώ, μου ανέβασε την πίεση. Άρα τα ανέχεσαι για τα λεφτά, για το χρήμα, για την περιουσία, γι' αυτό, για την καλοπέραση, την απιστία. Όχι για τα παιδιά σου.
Για τα τρία παιδιά μου πάνω. Όχι, αγάπη μου, για τα τρία παιδιά σου. Θα στα αναλύσει εδώ πέρα η Αγγελική και θα σου δώσει και συμβουλές εδώ πέρα η Αλεξάνδρα μας. Έλα, Αγγελική μου. Καταρχήν, σίγουρα και η Αλεξάνδρα θα πει το πιο τυπικό κομμάτι, έτσι, το τι ισχύει και νομικά για το ζήτημα το οικονομικό. Αλλά πόσο γνωρίζω, τα παιδιά έχουν δικαιώματα έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά εσάς, και εσείς έχετε σίγουρα κάποια δικαιώματα. Αλλά το θέμα το ψυχολογικό είναι ότι εσείς τώρα ανέχεστε να εξαντλείτε τον εαυτό σας, έτσι. Και με λίγα λόγια να δέχεστε πράγματα που δεν δέχεστε, γιατί λέτε, α, εγώ τα δέχομαι. Η ερώτηση είναι, γιατί από τα δύο χρόνια γάμου δέχτηκατε κάτι τέτοιο. Αρχικά έχω μια απορία. Ναι, αγάπη μου, γιατί ναι. Το δέχτηκες αυτό. Γιατί ήμουν έγκυος στο δεύτερο παιδί μας. Και, okay, ναι. Γιατί, ας πούμε, τον πιάσατε και σας είπε, ναι, συγγνώμη, δεν θα συνεχίσω να το κάνω. Ή πώς έγινε ακριβώς. Όχι, δεν ζήτησε συγγνώμη. Τίποτα δεν ζήτησε από αυτό. Δεν ζήτησε τίποτα. Μου είπε ότι είναι η ιδέα μου, είναι η φαντασία μου και τέτοια. Άρα εσύ μάθαινες ότι ο άντρας σου σε απατούσε, και ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, τις άλλαζε κιόλας τις ερωμένες, και εσύ έκανες παιδιά μαζί του γιατί έχει λεφτά. Αυτό καταλαβαίνουμε τώρα εδώ πέρα. Εσείς δεν τον απαντήσατε ποτέ. Τι όχι, αγάπη μου, δεν είναι έτσι. Αυτό μας είπες, ότι κάνω υπομονή σε αυτόν τον διαλυμένο γάμο, γιατί έχω προτεραιότητα τα παιδιά μου, βέβαια, αλλά και τα λεφτά. Βασικά, και τα κάνω υπομονή, μου. Γιατί βρίσκω συνέχεια δικαιολογίες για να κάνω υπομονή. Τη μία κάνω υπομονή γιατί είμαι έγκυος. Την άλλη κάνω υπομονή γιατί δεν θέλω να μου φάει κάποια άλλη τα λεφτά. Με λίγα λόγια, βρίσκω μια δικαιολογία για να κάνω υπομονή. Το ερώτημα είναι, θέλετε να κάνετε υπομονή? Αν εσείς σας αρέσει εσάς να κάνετε υπομονή. Είναι έτσι. Συμφέρουσα υπομονή, okay. Αλεξάνδρα. Τι κάνει αυτή η κυρία σε αυτή την περίπτωση, αν ήθελε να χωρίσει τον άντρα της? Από νομικής άποψης μιλάμε. Από νομικής άποψης, σε πρώτο επίπεδο, θα έλεγα ότι θα κοιτούσε να βρει δουλειά. Αν ήθελε πραγματικά να χωρίσει και αν... όταν σεβόμαστε τον εαυτό μας και όταν κάτι από τα 20 χρόνια, από ό,τι λέει, τα 18 είναι με τις απιστίες. Είναι με τις απιστίες, σημαίνει ότι η ίδια δεν είναι διατεθειμένη να αλλάξει τη βολή της και να πάει σε κάποια άλλη κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι προτιμάει να υποτιμάει ίσως και τον εαυτό της, να δέχεται κάποια πράγματα που δεν τα δέχεται οποιοδήποτε άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, μόνο και μόνο για να είναι σε ένα γάμο που της παρέχει κάποια οικονομικά εχέγγυα. Εξασφαλίζεται όμως νομικά να έχει κάποια χρήματα για να μεγαλώσει τα τρία παιδιά της, και σαν διατροφή αλλά και σαν περιουσία? Φυσικά και διασφαλίζεται, αλλά το θέμα είναι το εξής. Πολλές γυναίκες δεν θέλουν να αλλάξουν το παραμικρό στην πραγματική τους ζωή, γιατί σίγουρα μετά από ένα διαζύγιο το οικονομικό επίπεδο διαβίωσης της γυναίκας δεν είναι το ίδιο αν η ίδια δεν δούλευε ποτέ ή σταμάτησε να δουλεύει κατά τη διάρκεια του γάμου. Θα πάρει μεν κάποια χρήματα σαν διατροφή με το παιδί, αλλά ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει και σπίτι. Μπορεί ενδεχομένως να τις υποδείξουν. Υπάρχει μια ταλαιπωρία. Υπάρχει ταλαιπωρία. Mm-hmm. Θα τις υποδείξουν, αν είναι και σε νέα ηλικία, ότι θα πρέπει να βρει μια δουλειά. Γιατί έχει αλλάξει και η νομοθεσία ως προς αυτό το κομμάτι. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, που οι γυναίκες ήταν δεδομένο ότι δεν δούλευαν, δεν είχαν οποιαδήποτε εργασία. Τώρα και τα δικαστήρια λαμβάνουν υπόψη την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα, και βγάζουν και συνεισφορά και για τη γυναίκα. Αυτό είναι και καλό, να μην υπάρχει εκμετάλλευση του άντρα, έτσι. Γιατί καταλήγουμε να εκμεταλλευόμαστε και το αντρικό φύλο στην τελική πολλές φορές. Σοφία μου, έχεις σκεφτεί κάποια στιγμή να χωρίσεις με τον άντρα σου λόγω της απιστίας? Προς το παρόν όχι. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να... Αυτά που έβγαλε ο άντρας μου με μεγάλη προσπάθεια, ναι, ήταν και δική μου προσπάθεια για να γίνουν αυτά τα χρήματα. Νομικά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό το έχω ακούσει ξανά. Παλιά γινότανε σε δικαστήρια, Αλεξάνδρα, ότι όταν ένα ζευγάρι πάει να χωρίσει, έλεγε, εγώ τον έφτιαξα, εγώ την έφτιαξα. Ναι. Δικαιούμαι από την περιουσία ένα μεγάλο ποσοστό, ένα κομμάτι. Γίνεται αυτό πλέον? Ισχύει αυτό ακόμα και σήμερα. Απλά λαμβάνεται υπόψη. Αυτό έγινε και σε πολύ διάσημο ζευγάρι, αυτή η ιστορία. Απλά λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια του γάμου.
δεν μπορούν να φτιάξουν τα διαπεριουσιακά στοιχεία άνθρωποι που έχουν μοιραστεί μια ζωή 20 χρόνια, 30 χρόνια με ένα ζευγάρι που μπορεί να είναι 3 ή 5. Επίσης, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο καθένας πριν εισέλθει στο γάμο, δηλαδή τι έχει από γονική περιουσία, τι έχει από πατρική, τι έχει φτιάξει μόνος του. Φωστά. Αυτά δεν θεωρούνται αποκτήματα του γάμου. Όχι. Γιατί πολλές γυναίκες οι οποίες παίρνουν έναν ευκατάστατο σύζυγο, μετά αξιώνουν συμμετοχή στην περιουσία του. Mm. Αυτή πρέπει και να αποδειχθεί. Γιατί αν ο άλλος ήταν ήδη, να το πω σε εισαγωγικά και όπως το λέμε στην καθομιλουμένη, φτιαγμένος. Έτσι. Είχε περιουσία. Είχε περιουσία. Από τους γονείς του. Από τους γονείς του, από κληρονομιές, yeah. από δική του. Από που δούλεψε ο άνθρωπος κτλ. Θα εξεταστεί τι έφτιαξε μετά το γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και σε τι ποσοστό συνετέλεσε η σύζυγος ή η σύζυγος. Μπορεί η σύζυγος να είναι και αυτή ευκατάστατη. Να έχει προσφέρει ίδια κεφάλαια. Να έχει προσφέρει με την ανατροφή των τέκνων. Μια γυναίκα η οποία μεγαλώνει 2 και 3 παιδιά 20 χρόνια, φυσικά και έχει συνεισφορά η οποία αποτιμάται. Αλλά δεν υπάρχει ένα στάνταρ ποσοστό να πάρει τα μισά. Τώρα για να φύγει. Πάμε στο νέο νόμο που είναι για την συνεπιμέλεια των παιδιών. Ναι. Έχει 3 παιδιά η Σοφία, μας είπε. Λοιπόν. Στην περίπτωση αυτή, τι γίνεται με τα παιδιά? Στην περίπτωση αυτή, μέχρι τώρα, κατά κύριο λόγο, τα δικαστήρια έκριναν και αποφάσισαν ότι η επιμέλεια ανήκει αποκλειστικά στην μητέρα και ο πατέρας ασκούσε την επικοινωνία κατόπιν συμφωνίας ή σε περίπτωση έντονων διαφωνιών, όριζε το δικαστήριο ένα πλαίσιο που συνήθως ήταν Σαββατοκύριακο παρά Σαββατοκύριακο, μία-δύο μέρες την εβδομάδα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι, τα κλασικά. Ναι. Τώρα δίνεται η δυνατότητα, πάλι και με συμφωνία, ουσιαστικά να υπάρχει μια μεγαλύτερη κατανομή χρόνου ως προς τον πατέρα. Μπορεί να είναι, δεν μπορεί να γίνει ακριβώς στη μέση, να το πω και έτσι, και πολλοί πατεράδες σήμερα διεκδικούν να έχουν ισότιμη συνεισφορά στο μεγάλωμα, στην ανατροφή των παιδιών. Απλά ορίζεται πια να υπάρχει μια σταθερή κατοικία για τα παιδιά, για να μην γίνονται τα παιδιά μπαλάκια και είναι από το ένα σπίτι στο άλλο. Σωστό αυτό. Πολύ σωστό. Γιατί τώρα υπάρχει και ένας τέτοιου είδους πόλεμος, γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, ο νόμος όλοι υποστήριζαν ότι διασφαλίζει τη γυναίκα. Βέβαια, η γυναίκα είναι αυτή που τραβάει και το μεγαλύτερο βάρος στην ανατροφή των τέκνων. Έτσι είναι. Αλλά υπάρχουν πια και μοντέρνοι μπαμπάδες που συνεισφέρουν πάρα πολύ και σε αυτό. Και έχουμε δει και περιπτώσεις να τραβάνε και οι άντρες πάρα πολλά από τις γυναίκες τους. Ακριβώς και να στερούνται τα παιδιά εκβιάζοντας για περισσότερα χρήματα. Επίσης και για περισσότερη επιμέλεια. Και στον τομέα της ψυχολογίας, στο παρελθόν, λέγανε ότι η μητέρα φταίει για όλα. Και βάσει των τελευταίων ερευνών, πλέον και οι δύο συμμετέχουν ενεργά στο μεγάλωμα του παιδιού. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και ο άντρας και ο μπαμπάς, δηλαδή και η μαμά, να συμμετέχουν ενεργά. Δεν είναι ότι φταίει πλέον μόνο η μαμά. Πλέον φταίει και η μαμά, φταίει και ο μπαμπάς. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω, όταν λέω φταίει, ότι και οι δύο παίζουν ρόλο το πώς φέρονται σε ένα παιδί. Είναι αντίστοιχα σημαντικό. Έτσι, αντίστοιχα προφανώς και στο νομικό πλαίσιο, φαντάζομαι. Λοιπόν, Σοφία μου, ακούς αυτά που λένε, αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το αναλύσατε. Ναι. Τώρα θα το ξανασκεφτώ. Ναι. Ναι, το θέμα δεν είναι να το ξανασκεφτείς, γιατί το έχεις σκεφτεί 100.000 φορές. Απλά σε συμβουλεύει και η Αγγελική και η Αλεξάνδρα για το ψυχολογικό παράγοντα, πόσο ψυχοφθόρο είναι να είσαι σε ένα γάμο διαλυμένο, από αυτά που μας λες πάντα εμείς βγάζουμε συμπεράσματα, δεν έχουμε την σφαίρα μπροστά μας και βλέπουμε τι γίνεται στο σπίτι σου, αλλά και από το νομικό πλαίσιο, πώς μπορείς να κινηθείς σωστά και δίκαια και ηθικά για σένα και τα παιδιά σου. Ναι, ναι, ναι. Τι ναι, ναι, ναι. Δεν το γνώριζα το νομικό πλαίσιο. Ωραία. Πάμε τώρα να ακούσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γεωργία. Γεια σου, γλυκιά μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι μου κάνεις? Καλά είμαι. Σε ακούμε. Συμφωνώ με την κυρία που μιλάει έτσι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Όταν μια κυρία 50 χρονών που δεν έχει σπουδάσει κάτι, ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει δουλειά. Τι εννοείς? Και όταν το πράγμα δεν στηρίζει τις χωρισμένες γυναίκες, φυσικά είναι και θα ανεχτούμε. Περίμενε, Γεωργία μου, γιατί είμαστε και συνονόματος κιόλας. Τι εννοείς δηλαδή δεν μπορεί να βρει δουλειά αν δεν έχει να σπουδάσει κάτι? Να βρει την κυρία που αγωνίζεται, ναι, μαζί με τον άντρα της, είτε αυτό σε κάνει ό,τι κάνει και παίρνει ένα καλό ποσό και μπορούν και ζητούνε να πάει να δουλέψει στη Λάτζα, γιατί μόνο Λάτζα υπάρχει. Όχι, αγάπη μου, δεν υπάρχει Λάτζα, αλλά εσύ μας λες αυτή τη στιγμή, στέλνεις ένα μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει, να ανεχόμαστε την απιστία. Έλα μου στη Χαλκίδα που κάθεσαι στη θέση αυτή, να βρεις δουλειά. Και εγώ θα σου δώσω τα διπλά από εκεί που είσαι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Για να σε βάλουν σε μία δουλειά, πρέπει να έχεις πολιτικό μέσο
ή να γλύψεις δεν ξέρω ποιο με. Δεν είναι βρέση, Γεωργία, όλα. Άκου να σου πω, αγάπη μου, μπορεί να μην έχει δουλειές. Υπάρχουν κοπέλες νέες που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή ούτε για πολίτρια. Αγάπη μου γλυκιά, έχω περάσει κι εγώ από την ανεργία. Μην το λες έτσι. Απλά το θέμα είναι ότι η δουλειά που θέλουμε να έχουμε ή η δουλειά που μας αξίζει ή αυτό που έχουμε σπουδάσει ή με το αντικείμενο που ασχολούμαστε, μπορούμε να μην την έχουμε. Αλλά αν θέλουμε να δουλέψουμε, κάνουμε και λάτζα. Κοιτάξτε. Γιατί και η λάτζα είναι μια δουλειά και γίνεται με αξιοπρέπεια. Και ξέρεις πόσες λατζέρισες, ξέρω και λατζέριδες που μεγαλώνουν και σπουδάζουν τα παιδιά τους. Αρχικά. Διαφωνώ σε όλα, Γεωργία, με σένα. Ναι, σ' ακούω, Αγγελική. Τζορτζέλα, συμφωνώ. Γιατί στην πραγματικότητα, όταν θες να εργαστείς. Υποτιμητικά. Σας το λέω γιατί εγώ έχω κάνει πάρα πολλές εργασίες. Ναι. Έχω δουλέψει ως εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια σε διαφορετικούς τομείς. Ωραία, δεν είπα ποτέ ότι δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Γιατί αν θες να πετύχεις, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να θες να δουλέψεις. Αν δεν θες να δουλέψεις και να βρεις δικαιολογία για να μην δουλεύεις, τότε δεν θα δουλέψεις. Γι' αυτό και ένα μεγάλο ποσοστό της Ελλάδας έχει ανεργία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έτσι το λέω και σαν εργοδότης που έχω δει ανθρώπους να έρχονται για δουλειά και να σου λέει δεν θέλω να δουλέψω τελικά και δικαιολογίες. Οπότε εν ολίγης, ο άνθρωπος που θέλει να πετύχει και θα ασχοληθεί και θα σπουδάσει και θα ψάξει αυτό που θέλει να κάνει και δεν θα πει θέλω να πάω να βρω μια δουλειά απλά για να παίρνω όσα χρήματα να πάρω και θα κάτσω μετά. Να μην πω την έκφραση. Ωραία. Οπότε ο άνθρωπος που θέλει να εργαστεί και να πετύχει. Θα περάσει και από τη λάτζα, μα χρειαστεί. Σοφία, εσύ έχεις σκεφτεί κάποια στιγμή να κάνεις κάποια δουλειά να εργαστείς από το να μην δουλεύεις? Το έχω σκεφτεί. Να, τώρα που μεγαλώσανε και τα παιδιά, το έχω σκεφτεί καμιά δύο φορές. Αλλά δεν είχα το χρόνο. Φαντάσου τώρα τρία παιδιά να μεγαλώνω. Ναι, τώρα όμως που έχεις το χρόνο, γιατί τα παιδιά ξεπεταχτήκανε και μεγάλωσαν. Σκέφτεσαι να βρεις κάποια δουλειά ώστε να προχωρήσεις τη ζωή σου διαφορετικά. Κοίτα, τώρα που άκουσα για το νομικό πλαίσιο θα το σκεφτώ πάλι, γιατί τα παιδιά μεγαλώσαν. Βέβαια έχουν ακόμα την ανάγκη μου. Τι θα πει έχουν την ανάγκη σας? Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σας? Το μεγάλο μου είναι 19, 18 και 16. Κοιτάξτε, ο εμφάλιος λόρος κάποια στιγμή χρειάζεται να κοπεί. Και γενικώς στην ελληνική οικογένεια βλέπουμε ότι αργεί να κοπεί και πολλές φορές δεν κόβεται καθόλου. Κάτι που επηρεάζει και τη λειτουργικότητα των ίδιων των παιδιών. Οπότε πολλές φορές λέμε ένας γονιός μπορεί να είναι καλός γονιός, όχι απαραίτητα όταν κάνει τα πάντα για το παιδί του, αλλά όταν αφήνει το παιδί του ελεύθερο να αναλάβει τις ευθύνες του σαν παιδί και να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Εγώ λοιπόν αυτό που θα σας έλεγα είναι να κοιτάξετε εσείς τη ζωή σας, να κοιτάξετε τον εαυτό σας, να κάνετε πράγματα που σας ενδιαφέρουν για εσάς πρώτα απ' όλα και να επιτρέψετε στα παιδιά σας να αυτονομηθούν και να κάνουν αυτό που θέλουν τα παιδιά σας. Σοφία μου, θα μίλησεις λίγο στην παρέα μας. Θα περάσουμε, ναι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να σε βοηθήσουμε και σένα, αλλά και τις φίλες μας και τους φίλους μας που περνάνε μια τέτοια κατάσταση όπως εσύ, πώς νομικά ο νόμος μπορεί να τους βοηθήσει και να τους δικαιώσει. Διαφημίσεις. Σοφία, μας έχεις ανάψει φωτιές εδώ πέρα με την Αλεξάνδρα και την Αγγελική. Άκου είσαι στη γραμμή? Ναι. Α, μας ακούς. Έχει ανάψει, έχεις σβήσει φωτιά. Έχει ανάψει, έχεις σβήσει φωτιά. Άκου τι θα σου πει ακριβώς η Αλεξάνδρα, πώς θα κινηθείς νομικά να αποφασίσεις να χωρίσεις με τον άντρα σου. Αχ, ναι, σας ευχαριστώ. Έλα, Αλεξάνδρα μου. Καταρχήν θα πρέπει να αποφασίσει να είναι σίγουρο ότι θέλει να χωρίσει. Στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να έρθει σε μία συνεννόηση με τον άντρα της και να καταλήξουν σε μία καλή συμφωνία που να είναι ευχαριστημένη και η ίδια και αυτός. Δηλαδή μπορούν να ρυθμίσουν τα θέματα των παιδιών, τα οικογενειακά, τα περιουσιακά, τα πάντα. Εάν καταφέρουν και έρθουν σε μία συνεννόηση, θα είναι πολύ πιο ανώδυνο και το διαζύγιο και η μετέπειτα πορεία της ζωής για τη γυναίκα, η οποία αναγκάζεται και βίσταται όλη αυτή τη διαδικασία. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να συνεννοηθεί ή δεν έρχονται σε οποιαδήποτε συμφωνία, μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια και να ζητήσει να δικαιωθεί. Έχει πάρα πολλά χρόνια. Έχει μεγαλώσει τρία παιδιά από τότε. 20 χρόνια, 18 χρόνια σε απατά και 2 χρόνια δεν σε απάτησε. Μήπως αυτά τα 2 χρόνια μου φαίνεται περίεργο, γιατί γίνεται κατά συρροήν ή δεν μου κάνετε τα 2 χρόνια τι έγινε δηλαδή. Κάτι σου διέφυγε.
Ψυχολογικά πάμε τώρα, γιατί είναι μάνα, δεν είναι μόνο σύζυγος, είναι και γυναίκα. Έχει δύο πράγματα να διαχειριστεί. Πρώτα, ότι είναι γυναίκα και δεν το δέχεσαι. Να το θυμηθεί αρχικά. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, έχεις την αξιοπρέπειά σου και την αυτοεκτίμησή σου. Και δεύτερον, είσαι και μάνα και θέλεις ό,τι είναι καλύτερο στον κόσμο για τα παιδιά σου. Αυτό που χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι τελικά εμείς οι ίδιες επιτρέπουμε να μας φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Από πού και ως πού δηλαδή βάζω εγώ τον εαυτό μου σε μία θέση, ο άλλος να με υποτιμήσει με την έννοια να με εξαγοράσει. Δηλαδή τι, εξαγοράζω τη σιωπή μου τόσα χρόνια, δεν μιλάω 18 ολόκληρα χρόνια, απλά και μόνο για... Για να είναι στο χρυσό κλουβί, Σοφία μου! Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ζωή μας, να ξέρεις, είναι οι επιλογές μας. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας είναι αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει. Μπορεί να έχουμε κάνει λάθη, αλλά από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Ουδής αλάνθαστος. Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που γνωριστήκαμε και από κοντά. Κάποια στιγμή θα τα πούμε ξανά από κοντά. Και τηλεοπτικά, αλλά και έξω. Εμείς, Αγγελική, αύριο είμαστε μαζί εδώ πέρα παρεούλα. Σας στέλνω ένα πολύ μεγάλο έτσι ρουφιχτό φιλί. Αυτά που ακούγονται έχουν θόρυβο. Μία μεγάλη αγκαλιά. Εμείς αύριο 3 η ώρα θέλουμε να είμαστε μαζί σας, γιατί έχουμε τον αποχαιρετισμό μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.